της εποχής στο κεντρικότερο σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, η οποία έζησε ένδοξες στιγμές. Μια ιστορική πλατεία στο πέρασμα του χρόνου, με τους μεγαλύτερους να θυμούνται την Πρασινάδα, τη Ζωντάνια, τις Καρέκλες και τον Ιφοπάζαρο. Ένα μαγικό πράγμα ήταν. Ερχόμαστε εδώ και πίναμε τον καφέ μας. Ήταν εδώ γεμάτο καρέκλες. Εδώ. Και πίναμε τον καφέ μας, ας πούμε, και ερχόταν, γινόταν εδώ τον Ιφοπάζαρο, γινόταν εδώ που λέγανε παλιά. Κάθε βράδυ όλοι οι νεαροί, πάνω κάτω οι κοπελιές, οι νεαροί. Αυτά θυμάμαι. Τώρα περπατάς εκεί, δεν είναι να σκοτωθείς. Εδώ ήταν όλο καρέκλες, ο δρόμος περνούσε, ήταν το λεγόμενο Νυφοπάζαρο. Αυτό πράγμα δεν είναι για να περπατάσεις κοντάφτης, από εκεί λείπουν πλακάκια. Από εδώ, εάν παρατηρήσετε πιο πολύ ηλικιωμένοι που δεν έχουν καλή όραση, συνήθως σκοντάφτουν. Δηλαδή είναι, έχει γίνει και επικίνδυνη. Το θέμα είναι ότι εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο πράσινο και όχι μια πλατεία με αυτά τα χάλια. Θέλω να την ξαναδώ την πλατεία όπως ήταν παλιά. Ήταν το επίκεντρο κυριακάτικης βόλτας των Ηρακλειωτών, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες το επίκεντρο των συζητήσεων είναι η αλλαγή της, καθώς η ανάπλασή της χαρακτηρίζεται από αρκετούς δημότες ως αποτυχημένη, πέρα από τους κινδύνους ατυχήματος που ελοχεύουν τις βροχερές ημέρες. Μάρμαρα, την χαναλιώσαν την πλατεία. Να φύγουν όλα να πάνε εκεί που ήταν. Όπως ήταν παλιά, χωρίς τα χάλια αυτά που έχουν κάνει κάτω, και τις κρεμάστας που έχουν βάλει. Ήταν ανθρώπινη πλατεία. Μπορούσε να κάτσει ο καθένα. Τώρα τα περπατές δεν μπορείς, γιατί κλειστράει. Παλιά εγώ θυμάμαι που είχε μια στέρνα εκεί με βρύση πιτσιρικάς, ναι, και χώμα ήταν εδώ και παίζαμε. Μεγαλύτερη σε ηλικία να απολούν τις εικόνες που κυριαρχούσαν τη δεκαετία του 1970, ενώ οι νεότεροι επιθυμούν μια αλλαγή που θα δώσει μια σύγχρονη εικόνα, η οποία θα κουμπώσει αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά με την εικόνα της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Περισσότερο πράσινο θα έλεγα. Μια αλλαγή τι θέλει, γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Σίγουρα να αλλάξει το μάρμαρο, γιατί δεν είναι που και είναι και οι βρώμες που παίζουν όλα χάμου που ρίχνουμε, δεν είμαστε και άνθρωποι να κρατούμε μια καθαριότητα. Όχι άλλο μάρμαρο, τονίζουν αρκετοί δημότες, οι οποίοι οραματίζονται την πλατεία Ελευθερίας με περισσότερο πράσινο και γιατί όχι με στοιχεία νερού όπως ένα συντριβάνι. Σίγουρα πιο πολύ πράσινο. Αν μπορούσαμε να ήταν καλύτερα πράσινο. Και το συντριβάνι δίνει μια άλλη οπτική του χώρου μας εδώ. Γλιστράει όταν βρέχει. Και ένα συντριβάνι πιστεύω θα ήταν ωραίο. Παρατηρώ ότι έχει έτσι. Είναι λίγο άχαρο. Ναι. Τα περισσότερα δέντρα. Δεν θα το έλεγα. Η πύραυλη. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τα κακώς κείμενα, όπως σπασμένα πεζοδρόμια, φωτιστικά, διάφορες παγίδες ατυχήματος, την κακή κατάσταση των μαρμάρων και όχι μόνο. Αναφορικά με τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής, κατατέθηκαν 7 προτάσεις από μελετητικά γραφεία στο πλαίσιο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος.